σημερινό νομοσχέδιο εξειδικεύει και συμπληρώνει, όπως είπαμε, δύο προηγούμενους νόμους, έναν του ΣΥΡΙΖΑ, τον 44-42 από το όχι και τόσο μακρινό 2016 και έναν πολύ πρόσφατο της Νέας Δημοκρατίας, τον περασμένο Απρίλη, τον 47-96, με την υπαγωγή στις διατάξεις αυτών των νόμων ακόμα 8 επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είχαν μείνει για διάφορους λόγους εκτός ρύθμισης. Φυσικά, στόχος όλων αυτών των ρυθμίσεων είναι η πλήρης απελευθέρωση, όπως είπαμε, της δράσης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αφού επί της ουσίας καταργείται κάθε διαδικασία για την αδειοδότησή τους, είτε αφορούν όρους ασφάλειας, είτε αφορούν όρους δημόσιας υγείας, μιας και οι έλεγχοι ουσιαστικά καταργούνται. Αυτή ακριβώς η στρατηγική της ανταγωνιστικότητας, γιατί σε αυτήν συγκλίνουν όλα τα νομοθετήματα, είναι και ο λόγος για τον οποίο συναντιούνται και όλα τα μεγάλα πνεύματα της αντιπολίτευσης από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Κινάλ ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό στηρίζουν και αυτό το νομοσχέδιο. Στα ζητήματα αυτά δεν παίζουν. Μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας και αυτή τους ενώνει όλους, εκτός βεβαίως από το ΚΚΕ. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι εμάς τουλάχιστον δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνους όλη αυτή η λογική της απλούστευσης των διαδικασιών, τόσο της εγκατάστασης όσο και της άδειας έναρξης λειτουργίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γιατί σε αρκετούς κλάδους, μάλιστα και σε κάποιους από τους 8, όπως είδαμε και στη διάρκεια της ακρόασης των φορέων που εντάσσονται στο παρόν νομοσχέδιο, προκύπτουν για ορισμένους από αυτούς και ζητήματα ασφάλειας και ζητήματα δημόσιας υγείας για τις εγκαταστάσεις, για την επάρκεια, ακόμα και για την ασφάλεια του ίδιου του προσωπικού. Για να δούμε λιγάκι τώρα τα άρθρα από το 1 έως 10. Όπως περιγράφεται και στο πρώτο άρθρο, στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση άσκησής τους με στόχο την ανάπτυξη και προσέλκυση των επενδύσεων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και γενικότερα η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, η επίσπευση των διαδικασιών περιορίζοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες με σκοπό να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, να περιορίζονται, να εξαφανίζονται, αν γίνεται, εμπόδια και καθυστερήσεις. Οι 8 δραστηριότητες τώρα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο και αφορούν περιπτώσεις όπου υπάρχουν ζητήματα κινδύνου δημοσίου συμφέροντος, προβλέπεται να ενταχθούν είτε στη διαδικασία του άρθρου 5 του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ του 44-42, που αφορά υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης, δηλαδή δεν απαιτείται, γιατί αυτά προβλέπει ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν απαιτείται η λήψη αναγκαίων αδειών για τη λειτουργία της δραστηριότητας στο χώρο άσκησής της, αλλά μόνο η γνωστοποίηση μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχων και η τήρηση των όποιων δικαιολογητικών για περίπτωση που γίνει κάποια στιγμή έλεγχος από τον αρμόδιο, αν και όποτε γίνει αυτός ο έλεγχος από τον αρμόδιο ελεγκτικό φορέα, είτε από την άλλη, αυτή είναι η μία περίπτωση, είτε στη διαδικασία του άρθρου 7, πάλι του ίδιου νόμου, του ΣΥΡΙΖΑ, του 44-42, που αφορά υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης. Δηλαδή, πριν τη διαδικασία της γνωστοποίησης, απαιτείται να πάρει έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας που γίνεται πάλι μέσα από την πλατφόρμα του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ανά δραστηριότητα. Πρόκειται φυσικά, για να μην τα πολυλογούμε, για διατάξεις που εντάσσονται στο συνολικό πακέτο των φιλοεπενδυτικών ρυθμίσεων με στόχο να διευκολύνουν τις μεγάλες, επαναλαμβάνω, τις μεγάλες επιχειρήσεις. Καταψηφίζουμε συνεπώς τα άρθρα από το 1 έως 10 και αυτά που εγγράφονται ως 206 μέχρι 277. Ακόμα και στην περίπτωση τώρα της ένταξης κάποιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο καθεστώς της γνωστοποίησης ή της έγκρισης, στα άρθρα 5 και 7 δηλαδή του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, όταν υπάρχει, όπως είδαμε και όπως ξέρουμε από αυτό το νόμο, κίνδυνος δημοσίου συμφέροντος, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν υποχρέωση, έχουν απλώς το δικαίωμα να προβαίνουν σε αυτοψίες και έλεγχους και μπορούν, αν θέλουν, και πολύ συχνά θέλουν, είτε αναγκάζονται λόγω της υποστελέχωσης, να μην θέλουν να προβαίνουν ούτε σε αυτοψίες ούτε σε ελέγχους.
Με λίγα λόγια, ο έλεγχος, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι υποχρεωτικός, ούτε καν για αυτοψία. Το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου έχει παρόμοια δομή τώρα για κάθε μία από τις 8 οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνει. Από το 1, τα άρθρα 1 και 2 περιγράφουν το σκοπό, το αντικείμενο στη συνέχεια. Υπάρχει ένα άρθρο με βάση το οποίο προστίθενται τα άρθρα 8 έως 10 ως συνέχεια, κυριολεκτικά είναι συνέχεια, του νόμου του 2016. Για παράδειγμα, το άρθρο 3 ακολουθείται από τα άρθρα 206 έως 214 και αφορούν στο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων, το οποίο υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5 που λέγαμε. Και τα άρθρα βεβαίως αφορούν το πεδίο εφαρμογής, τον ορισμό της αρμόδιας αρχής, τη διαδικασία της έγκρισης και της γνωστοποίησης, τα παράβολα, τους ελέγχους, τις κυρώσεις, τις εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις. Με αυτή τη δομή είναι και τα υπόλοιπα άρθρα, από το 5 έως το 10, σχετικά με τις υπόλοιπες δραστηριότητες για τις σχολές οδηγών, για τις πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες, τα εργαστήρια αισθητικής, τα τουριστικά γραφεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού. Τα άρθρα τώρα από το άρθρο 11 μέχρι το άρθρο 16 αφορούν στην απλούστευση διαδικασίας θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, τροποποιώντας άρθρα από έναν μακρινό νόμο, τον νόμο 711 του 1977. Με το άρθρο 11 παρέχεται η δυνατότητα σε τουριστικά γραφεία και σε τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών να θέτουν σε κυκλοφορία λεωφορεία δημόσιας χρήσης χωρίς να απαιτείται, ενώ αυτό ισχύει μέχρι σήμερα, χωρίς να απαιτείται χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΤ. Ενώ μειώνεται σε 100 ευρώ από 1000 που είναι σήμερα το ύψος της εγγυητικής επιστολής που απαιτείται από αυτές τις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών για κάθε ειδικό τουριστικό λεωφορείο μετά τα πρώτα 10 που θέτει σε κυκλοφορία. Με τα άρθρα 12 έως 16 ορίζεται ότι η αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείων δημόσιας χρήσης γίνεται χωρίς παρακαλώ να απαιτείται έγκριση από τον ΕΟΤ, όπως ισχύει, όπως είπαμε μέχρι σήμερα, ενώ προβλέπονται και ορισμένες διαδικαστικές αλλαγές για τις ανακλήσεις αδειών και για την διάρκεια ισχύως έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία. Παρά το ότι φαίνονται τα άρθρα αθώα ή διεκπεραιωτικά, ακριβώς υπακούν στη λογική του νόμου 4442, τον οποίο φυσικά είχαμε καταψηφίσει το 2016, τον συνεχίζουν αυτόν τον νόμο, όπως συνεχίζουν και τον 4796, τον πρόσφατο της Νέας Δημοκρατίας, τροποποιώντας επιμέρους ορισμένες ρυθμίσεις αυτού του πρόσφατου νόμου. Και εξ αυτών των λόγων και επειδή είχαμε καταψηφίσει και τους δύο νόμους που προανέφερα, καταψηφίζουμε φυσικά με το ίδιο σκεπτικό και την ίδια λογική και τις σημερινές διατάξεις. Τώρα, σε σχέση με τα βιομηχανικά πάρκα που περιγράφονται από τα άρθρα 26 και μετά και συγκεκριμένα στο άρθρο 26, νομίζουμε ότι τα βιομηχανικά πάρκα έτσι όπως είναι διατυπωμένα και ειδικά τα βιομηχανικά πάρκα μεμονωμένης μεγάλης μονάδας στην ουσία φωτογραφίζουν τις αλυσίδες της εφοδιασμού, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τα logistics με λίγα λόγια, και βεβαίως απευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις, διευκολύνοντάς τις ποικιλότροπα στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα με το να αποφεύγουν είτε περιβαλλοντικές ρήτρες είτε πολεοδομικές υποχρεώσεις. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε τα ίδια τα άρθρα. Συγκεκριμένα το άρθρο 26 λέει ότι αυτά τα επιχειρηματικά πάρκα δεν υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις σχετικές με την τήρηση αποστάσεων από εγκαταστάσεις ή περιοχές. Δεν υπακούν δηλαδή σε τέτοιους κανόνες. Και παρακάτω ότι πάλι εντός των επιχειρηματικών πάρκων είναι δυνατή η υπέρβαση της επιτρεπόμενης κατόγκο εκμετάλλευσης του οικοπαίδου, αυξάνεται δηλαδή ανεξέλεγκτα ως εντελεστής, όπως και η καθύψωση υπέρβαση, φτάνοντας, ορίζοντας ως μέγιστο ύψος ενός κτηρίου τα 32 μέτρα, τα οποία είναι τουλάχιστον μια δεκαόροφη ή δωδεκαόροφη πολυκατοικία. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Κλείνοντας, θέλαμε να πούμε ότι
Εντάξει, έχουμε πει, έχουμε τοποθετηθεί από την αρχή, εδώ και χρόνια είμαστε αντίθετοι με όλη αυτή τη λογική και το πλαίσιο λειτουργίας των βιομηχανικών πάρκων, τα οποία άλλωστε και είχαμε καταψηφίσει. Πολύ περισσότερο που σύμφωνα με το άρθρο 30 και στεκόμαστε ιδιαίτερα σε αυτό, ένα τέτοιο βιομηχανικό πάρκο προορίζεται όχι για μια οποιαδήποτε περιοχή, αλλά για μια εξαιρετικά επιβαρημένη περιοχή, όπως είναι αυτή η περιοχή στα Ινόφυτα. Μια περιοχή όπου οι βιομηχανίες αλωνίζουν ανενόχλητες και ενέχονται για πολύ σοβαρά περιβαλλοντικά εγκλήματα. Είναι γνωστή βεβαίως στο Πανελλήνιο η μόλυνση του Ασοπού ποταμού με το εξασθενές χρώμιο. Εκεί λοιπόν πάμε να φτιάξουμε, πάει να γίνει και ένα επιχειρηματικό πάρκο. Καταλαβαίνετε ότι καταψηφίζουμε και αυτό το άρθρο, όπως και τα περισσότερα από τα άρθρα. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε έστω και ένα για να το υπερψηφίσουμε, με όλη τη λογική που σας προανέφερα, έχοντας καταψηφίσει και επί της αρχής το νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ.